Πέρασμα έχει κρυθεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε. Άρα κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη βούλησή του. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα είναι και σεβαστό και αποδεκτό από όλους. Εκείνο που όμως πρέπει να πω είναι ότι επειδή ξέρω και γνωρίζω ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη φορά ψήφισε με δικαιολογημένο θυμό και αγανάκτηση, πρέπει να ξέρει και αυτός, γιατί έχει ευθύνη όπως έχουμε και εμείς οι πολιτικοί, ότι τη Δευτέρα η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί. Και το διακύβευμα της Ελλάδας από τη Δευτέρα και μετά είναι αν θέλουμε και η πολιτική αλλά και ο λαός την Ελλάδα στην Ευρώπη και την Ελλάδα στο ευρώ. Σε αυτό πρέπει να αποφασίσουμε και να απαντήσουμε υπεύθυνα όλοι. Άρα λοιπόν από τη Δευτέρα έχουμε υποχρέωση όλοι όσοι είμαστε στρατευμένοι και ακολουθούμε τον δρόμο της Ευρώπης και τον δρόμο του ευρώ να συναντηθούμε, να συνεννοηθούμε, να συναποφασίσουμε, να διορθώσουμε αυτά που πρέπει να διορθώσουμε, να διαπραγματευτούμε και να αλλάξουμε αυτά που πρέπει να αλλάξουμε, αν μπορούμε. Και από εκεί και πέρα, πάνω από προσωπικές και κομματικές φιλοδοξίες, προέχει ένα, η Ελλάδα. Και όποιος αυτή τη φορά σταθεί απέναντι στο συμφέρον της Ελλάδας, είναι βέβαιο ότι δεν είναι πατριώτης. Και αυτοί οι λεονταρισμοί και οι ψευτοπατριωτισμοί κάποιων θα πρέπει αύριο να απαντήσουν. Θέλουν την Ελλάδα, όπως είπα, στην Ευρώπη ή στο ευρώ. Γιατί να ξέρουν, όπως είπα και σε άλλους συναδέλφους σας, ότι ο Σαμαράς, εάν τον Δεκέμβριο δεν συμφωνούσε να ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο, θα ήταν από το Δεκέμβριο Πρωθυπουργός της Ελλάδος με 50%. Αλλά θα ήταν Πρωθυπουργός της Ελλάδος πάνω σε καμένη γη. Αν λοιπόν κάποιοι θέλουν Ελλάδα κατεστραμμένη, να το πούν, να το αποφασίσουν. Γιατί τα υπόλοιπα είναι λόγια. Είναι λεονταρισμοί και ψευτοπαλικαρισμοί. Λοιπόν, και σε αυτό δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο οι πολιτικοί, είμαστε υπεύθυνοι και ως λαός και οι πολίτες. Και όπως είδατε, σε όλα τα γκάλοπ, το 80% του λαού, ό,τι και αν ψηφίζει, θέλει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Θέλει την Ελλάδα στην Ευρώ. Αυτές οι κουταμάρες, οι χαζομάρες, οι λαϊκισμοί, ότι δεν θα πληρώσουμε τα δάνεια, ότι δεν θα σταματήσουμε να συνεργαζόμαστε με τη Γερμανία ή τη Γαλλία, καλά είναι να τα λες. Λοιπόν, η πράξη αποδεικνύει την πολιτική πρακτική του καθενός μας. Και θέλω να πω και να τελειώσω με αυτό. Τη Δευτέρα, την εβδομάδα που έρχεται, η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση. Όποιος δεν στρατευτεί σε αυτό, όποιος δεν συμφωνήσει σε αυτό, εγώ θα θεωρήσω ότι δεν είναι πατριώτης. Είναι εχθρός της πατρίδας.